λέει ότι αν ένα εκατομμύριο ευρώ το δίναμε στις ανασκαφές, όχι μόνο στην Αμφίπολη, αλλά και στην Ιθάκη και στη Σαλαμίνα και στην Κνωσό και στην Κρήτη, θα είχαμε φέρει πενταπλάσια χρήματα στην Ελλάδα. Αφήστε θα μπορούσαμε να το δώσουμε και να πάρουμε και πυρομαχικά που δεν έχουμε για τις ένοπλες δυνάμεις, ας πούμε. Αυτά δεν αποδίδουν. Λοιπόν, εγώ έχω και μια άλλη ιδέα που θα μπορούσαμε να δώσουμε. Θα πάμε στην Αμφίπολη για να δούμε, κυρίες και κύριοι, όλοι. Περιμένουμε με πάρα πολύ μεγάλη αγωνία, βέβαια, να αποκαλυφθεί ο ένικος του τάφου, να δούμε ακριβώς το τι συμβαίνει εκεί. Όμως αυτό το οποίο ανακαλύψαμε και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα το δείτε ευθύς αμέσως, είναι ότι το θέμα αυτό ήταν γνωστό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εμείς βρήκαμε σε οπτικό υλικό τα όσα έλεγε η κυρία Περιστέρη το 2 χρόνια πριν, τον Οκτώβριο του 2012, στην ΕΡΤΡΙΑ, στην κρατική τηλεόραση 3, στη Θεσσαλονίκη. Τότε ήταν... Το θέμα είχε να κάνει με την ανακάλυψη του τάφου της Ροξάνης και του μικρού Αλέξανδρου. Θα δείτε και στον τίτλο πώς αναγράφεται. Αυτά τα οποία λέει η κυρία Περιστέρη έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για έναν ακόμη λόγο. Γιατί όπως φαίνεται η κυρία Περιστέρη ήταν σίγουρη πως λόγω του μεγέθους του τύμβου εκεί μέσα υπάρχει κάτι μεγάλο, αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα. Όμως τα χρήματα από το Υπουργείο Πολιτισμού και από όλες τις επιχορηγήσεις που λαμβάνει η 28η εφορία κλασικών αρχαιοτήτων με έδρα της Έρας, δυστυχώς ήταν πολύ λίγα και δεν μπορούσε να συνεχιστεί η ανασκαφή. Τα ρεπορτάζ είναι 3. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή στις ημερομηνίες, γιατί εκεί είναι το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. 5 Οκτωβρίου του 2012, 17 Οκτωβρίου του 2012 και 29 Αυγούστου του 2013, ένα χρόνο πριν. Θα δούμε τα αποσπάσματα, επανερχόμαστε. Σημαντικότατα νέα αρχαιολογικά ευρήματα στην Αμφίπολη. Είδαμε τα πρώτα πλάνα από τις εκεί ανασκαφές, ακούσαμε και για πρώτη φορά να μιλάει η υπεύθυνη αρχαιολόγος για τον μακεδονικό τάφο που εντυπωσιάζει μόνο και μόνο από τα 500 μέτρα της περιμέτρου του. Οι ειδικοί δεν έχουν μπει ακόμη στο εσωτερικό του, σήμερα όμως και άλλοι διαπρεπείς αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι η ανασκαφή βρίσκεται μπροστά σε κάτι πολύ μεγάλο. Αίσθηση προκαλούν οι εντυπωσιακές εικόνες που εξασφάλισε η ΕΡΤΡΙΑ από τον περίτεχνο περίβολο που έφερε στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη στο Ροφοκαστά στην Αμφίπολη Σερών και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις περικλεί σημαντικά ταφικά μνημεία. Ο περίβολός μας είναι σημαντικός γιατί τέτοιου είδους περίβολο με ορθοστάτες μπροστά από το τοιχείο αυτό ύψους που να φτάνουν τα 3 μέτρα και όπως βλέπετε εδώ με στέγαση έχουν... και ένα επιστήλιο επάνω, υπάρχει ορθοστάτης και η βάση. Όλα από καθαρό μάρμαρο, λεπτό κοκοθάσου. Που αυτό σημαίνει ότι για να γίνει μια τέτοια κατασκευή, προφανώς υπήρχαν σημαντικοί νεκροί θαμμένοι μέσα. Αυτό που βέβαια καίει τους αρχαιολόγους είναι η συνέχιση των ανασκαφών στην περιοχή, κάτι που απαιτεί χρήματα. Το ποσό που εκτιμάται πως θα χρειαστεί δεν είναι απαγορευτικό παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες για τη χώρα. Αντίθετα, τα προσδοκόμενα ωφέλη από την αναμενόμενη ανακάλυψη θα είναι πολλαπλάσια. Χρειάζεται συνέχιση των ανασκαφών. Σταματήσαμε γιατί δεν έχουμε πια χρήματα φέτος. Αλλά αν υπάρχει χρηματοδότηση, έχουμε ακόμη αρκετή δουλειά μπροστά μας για να κάνουμε ωραία πράγματα. Να κινήσει κάποιο χρηματικό ποσό, γιατί μας πρέπει σε εσάς. Ναι, ήδη έχει εγκριθεί, είναι 40.000 για τον Ντεβοκαστά. Σας ικανοποιεί το ποσό αυτό? Για φέτος, ναι, είμαστε καλά. Του χρόνου πάλι το θα δούμε. Είναι το τέλος του 13 προφανώς. Ναι, μιλάμε μέσα στο 13 είναι. Πότε βλέπετε, κυρία Περιστέρη, να τελειώνει τώρα με την περίοδο? Αυτό δεν μπορώ να το πω. Θα με σκάψω. Λοιπόν, 40.000 ευρώ. Η κυρία Περιστέρη ήταν χαρούμενη, γι' αυτό σας λέω ότι έχει αξία να βλέπουμε και τις ημερομηνίες. Ήταν χαρούμενη η κυρία Περιστέρη που δόθηκαν 40.000 ευρώ. Τους έλεγε, εδώ βλέπω κάτι, κύριε Λεκάκη, εσείς τα γνωρίζετε καλύτερα. Βλέπω κάτι μεγάλο. Και δίναμε 40.000 ευρώ. Και έλεγε ευχαριστούμε που μας δώσατε και 40.000 ευρώ. Την ίδια στιγμή δίναμε 4 εκατομμύρια για κάτι τζαμιά. Εκεί την ίδια ακριβώς εποχή. Για να αναστηλώσουμε τζαμιά στην Ελλάδα, τα οποία είναι προχθεσινά, έτσι. Και είχαμε μπροστά μας ένα έβριμα, μνημείο 500 μέτρων περίμετρο. Είχαμε 160 μέτρα κλπ. Όλα αυτά που ξέρετε. Και δώσαμε μόνο 40.000, δηλαδή ψίχουλα. Και όπως είδατε, δώσαμε 1 εκατομμύριο στους αστυνόμους να πάνε Θεσσαλονίκη, δώσαμε 3 εκατομμύρια. Έχουν φύγει χρήματα από εδώ και από εκεί. Δώσαμε 3 εκατομμύρια ευρώ τώρα, αυτή η κυβέρνηση, το Μάιο, για τον Διεθνή Οργανισμό Τσιγαλοφωνίας.
Το ξέρετε. Ναι, ναι, για βέβαια, να συνεχιστεί να διαδίδεται η γαλλική γλώσσα. Κάθε χρόνο, και κάθε χρόνο. Δεκάδες χιλιάδες ευρώ για να παίρνει ο κύριος Βενιζέλος το πρωθυπουργικό. Μη μου το προσωποποιείτε. Το πρωθυπουργικό αεροπλάνο να πηγαίνει να κάνει τον μπάνιο του. Ωραία. Μη μου το προσωποποιείτε. Εγώ μιλάω για τα 40 χιλιάρικα που είπε η κυρία Περιστέρη και ήταν τρεις χαρούμενοι. Και φανταστείτε τη σπατάλη των άλλων εκατομμυρίων δεξιά και αριστερά. Τι προκαλεί τώρα εντύπωση και υπάρχει ένα ερώτημα. Μήπως και οι μουσουλμάνοι μας. Και υπάρχει ένα ερώτημα. Δεν φτιάξουν το καλυφάτο εδώ. Τότε ήταν αυτή η χρηματοδότηση η οποία ακούσαμε από την κυρία Περιστέρη. Παρακαλούσε η κυρία Περιστέρη και έλεγε σήμερα θα μας δώσουν, σταματάμε τις εργασίες γιατί δεν μας έχουν δώσει χρήματα. Και τώρα ξαφνικά, κύριε Λεκάκη, είπαμε όπ, πάμε. Δεν το πάμε όπ, πάμε. Αλλά... γιατί κανείς δεν ξέρει εκεί πέρα τι ακριβώς θα βγάλει αυτό το πράγμα. Αυτή η ανασκαφή εδώ έχει θέμα για τα επόμενα 30 χρόνια. Μην νομίζετε ότι σήμερα και αύριο αυτή η ανασκαφή. Η περιοχή δηλαδή θα αυτό μας το σημείο που άρχισαν να ακούνε την κυρία Περιστέρη, που πίστεψαν ότι κάτι σημαντικό είναι. Εσείς ποιο πιστεύετε εντάξει, ότι είναι. Φωνάζανε όλοι οι άνθρωποι και πιέζανε όλοι οι άνθρωποι. Οι πάντες, οι δημοσιογράφοι αρχίσαν να. Δηλαδή, να, αν να το δείτε ξανά στα πλάνα, ο τίτλος, επειδή έχει ενδιαφέρον, ο τίτλος στην ΕΡΤΡΙΑ. Ακούστε με λίγο. Στο βίντεο της ΕΡΤΡΙΑ είναι ο τάφος της Ροξάνης και του μικρού Αλέξανδρου, δεν κάνω λάθος. Πείτε μου εσείς πριν από αυτό. Ποια εφημερίδα, ποιο περιοδικό, ποιο μέσο είχε γράψει ένα άρθρο για την Αμφίπολη. Κανείς. Άρα με συγχωρείτε, αυτό που λέτε, αυτό που λέτε, που σας διακόπτω, έχει μια αντίφαση. Είπατε προηγουμένως ότι στην ερώτηση της Ανδριάνας ότι γίνεται αυτό τώρα διότι υπήρχε μεγάλη πίεση, αλλά την ίδια ώρα ξέρουμε όλοι, λέτε κι εσείς, ότι ουδής έγραφε. Θέλω να πω το εξής, δηλαδή, μήπως... πρέπει να το πούμε σε άλλη βάση, ότι κάλλιο αργά παρά ποτέ. Δηλαδή αυτή ότι είναι... κάποιοι κινητοποίησαν την πολιτική ηγεσία, κάποιοι ενεργοποίησαν τους μηχανισμούς. Λοιπόν, αυτό είναι, Ανδρέα, συγγνώμη. Αυτό είναι 5 Οκτωβρίου του 2012. ΕΡΤΡΙΑ. Ναι. Με είδηση στα ίχνη του τάφου της Ροξάνης, αρχαιολογικής καπάς. Γιατί με αυτή τη λογική θα μπορούσε να παραμείνει σε αδράνεια για άλλα δύο χρόνια. Από τη στιγμή που ξεκίνησαν οι φήμες να διαδίδονται ότι εκεί πέρα μέσα ίσως και να είναι ο Μέγας Αλέξανδρος, συγκλονίστηκε η Ελλάδα και ο Ελληνισμός. Και ο ξένος κόσμος και ο ξένος τύπος. Ναι. Ο Μέγας Αλέξανδρος είναι το μεγαλύτερο πρόσωπο της παγκόσμιας ιστορίας. Αλήθεια. Διαβάστε όλες τις διεθνείς που βγάζουν κάθε τόσο ποιος είναι ο πιο διάσημος αρχαίος κλπ. Είναι ο Μέγας Αλέξανδρος. Λοιπόν, και όταν συγκλονιστεί ο κόσμος και ο Ελληνισμός, να τρέμεται εκείνη τη στιγμή και εκείνη την πίεση που θα ασκηθεί. Διότι ο Μέγας Αλέξανδρος είναι ένα πρόσωπο που μας ενώνει όλους. Όπως μας ένωσε τότε, έτσι φαίνεται να έρχεται τώρα στις δύσκολες στιγμές. Της που περνάμε, να μας ξαναενώσει. Φαίνεται αυτός ο σοφός βασιλιάς και ηγέτης έχει έναν τρόπο και θέλει κάτι να ξαναπεί. Θα μας σώσει ο Μέγας Αλέξανδρος. Είναι και κάποιοι που δεν τους ενώνει πάντως. Θα μας σώσει ο Μέγας Αλέξανδρος. Είναι και κάποιοι που έχουν καλές σχέσεις με τα Σκόπια και δεν τους ενώνει ο Μέγας Αλέξανδρος. Δεν ξέρω πού είναι αυτή. Ναι, και εγώ δεν καταλαβαίνω τι εννοείται. Δεν καταλαβαίνω. Σαν πασιφανές, ας πούμε, η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ έκανε γιορτές μαζί με τους Σκοπιανούς. Δεν νομίζω ότι είναι ενώνει ο Μέγας Αλέξανδρος. Ναι, αγαπητέ κύριε Γεωργίου. Νομίζω ότι είναι περιστατικό αυτό πραγματικό. Του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, όλα, είναι συγκεκριμένε σε ό,τι αφορά την πρώην δημοκρατία της Ιουγκοσλαβίας. Λοιπόν, είναι συγκεκριμένες. Αφήστε το. Το κομματικοποιείται συνέχεια το πράγμα και φεύγει από την πραγματική του διάσταση. Η πραγματική του διάσταση είναι πολύ πάνω από τα κόμματα. Είναι που μας ξεπερνάει όλους. Μας ξεπερνάει και το περατόριο της ζωής μας και το ποιοι είμαστε εμείς. Έτσι. Ναι. Εδώ μιλάμε για μια οικουμενική προσωπικότητα. Τώρα, για μια μεγάλη αρχαιολογική ανασκαφή Λεκάκη, που έχει χαρακτηριστεί η μεγαλύτερη ανασκαφή του 20ου αιώνα. Όπως φαντάζεστε κι εσείς και έχετε ήδη δει, όχι κομματικό, η πολιτικοποίηση, αν θέλετε, του συγκεκριμένου θέματος προήλθε μετά από τις επισκέψεις που είδαμε. Σήμερα ακούσαμε και τον κύριο Τσίπρα, θέλει πάρα πολύ να πάει στην Αμφίπολη. Από μόνο ότι επειδή είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα και είναι στην καθημερινότητα των πολιτών και συζητούμε για την Αμφίπολη. Αυτόματα πολιτικοποιείται ώστε. Η Αμφίπολη ήταν εκεί και θα είναι εκεί και όλοι αυτοί οι πολιτικοί θα παρέλθουν και η Αμφίπολη θα παραμένει. Αυτό είναι αλήθεια. Κανείς δεν πήγε στην Αμφίπολη ακόμα. Όπως και η Ακρόπολη. Κανείς δεν πήγε στην Αμφίπολη όταν από το 1954 έχει γίνει γνωστός ο χώρος. 1954 και όταν ο Αείμνησος, ο μεγάλος αρχαιολόγος, ο Δημήτρης ο Λαζαρίδης, πήγαινε με γαϊδουράκι και επισκεπτόταν αυτές τις περιοχές και με καΐκι πήγαινε στη Θάσο και στη Σαμοθράκη για να κάνει τις ερευνές. Ήταν μόνος του για μια περιοχή, ήλεγχε μια περιοχή αρχαιολογικά από τον Έστω μέχρι τον Εύρο. Ένας άνθρωπος μόνος του. Αυτή ήταν η τιμή που κάναμε στη μεγάλη μας Μακεδονία και στη Θράκη ως πολιτική, μια εποχή που κυβερνούσε την Ελλάδα Μακεδόνας πολιτικός, πρωθυπουργός, ο οποίος ήταν από το διπλανό χωριό από τη Μεσολακιά, από την πρώτη Σερών.
Και συνεχίζω. Και συνεχίζω. Περνάει αυτός ο καιρός. Και το 1971, μέσα στη Χούντα, μέσα στα δύσκολα αυτά χρόνια που πέρασε δύσκολα και ο Λαζαρίδης, λόγω πολιτικών φρονημάτων, ο άνθρωπος αυτός καταφέρνει και παραγγέλνει τοπογραφική μελέτη. Η οποία γίνεται τοπογραφική μελέτη, η οποία μας αποδεικνύει ακριβώς το μέγεθος αυτού του μνημείου. Είναι γνωστή, δημοσιευμένη. 1971. Ουδής ενδιαφέρεται. Ουδής. Κοιτάξτε τώρα κυβερνήσεις και υπουργοί που περνάνε. 2003. Μελέτη του Πανεπιστημίου Πατρών. Σε διεθνές αρχαιολογικό περιοδικό, Πανεπιστήμιο των Πατρών, την οποία έχει παραγγείλει η προηγούμενη αρχαιολόγος. Όπου λέει, πραγματικά, κοιτάξτε, το ρίξτε μια ματιά, μια που είστε δίπλα, να βλέπετε και τον τάφο και την είσοδο και τα πάντα. Εδώ. Κανείς δεν ενδιαφέρεται. 2003. Δημοσιευμένη το 2003. Ουδής ενδιαφέρεται. Η κυρία Περιστέρη τότε είναι μαθήτρια και βοηθός του κυρίου Λαζαρίδη. Έτσι, και συμμετέχει σε όλα αυτά και τα ξέρει. Ουδής ενδιαφέρεται. Ποιον έχουμε πρωθυπουργό, πάλι κάποιον Καραμαλή που είναι από εκεί πέρα δίπλα. Τίποτα τα πράγματα. Νέκρα. Μιλάω για ανθρώπους που είναι από το διπλανό χωριό. Γιατί? Η οδός του Εγνατία επάνω έχει έξοδο για την πρώτη Σερών και δεν έχει έξοδο για την Αμφίπολη. Για την πρώτη, ναι, σωστά. Δηλαδή, αν καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Αλλά πού είναι ο ελληνισμός που λέτε? Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Πού είναι ο ελληνισμός που λέτε? Γιατί εδώ τώρα καταδεικνύεται, συγγνώμη Αδριάννα, καταδεικνύεται με αυτό που λέτε την... Την αδράνεια του ελληνισμού. Των πολιτικών την αδράνεια μιλάω. Δεν μιλάω για τον ελληνισμό. Ο ελληνισμός έτσι και ήταν αδρανής, θα είχαμε πάει όλοι σπίτια μας εδώ και θα. Όχι, μιλάω για την παρατράνεια των πολιτικών και συγκεκριμένα των υπουργών. Ήταν οι φορείς. Οι φορείς που ήταν. Πού ήταν όλη η κοινότητα η πανεπιστημιακή. Πού ήταν οι τοπικοί άρχοντες. Πόσα χρόνια είστε δημοσιογράφος, κύριε Καψαμπέλη? Όσα και να είμαι, εγώ σα λέω. Να σα πω για τα τελευταία 20 χρόνια οι τοπικοί φορείς. Μπράβο, γι' αυτό θέλω να πω. Για τα τελευταία 20 χρόνια. Και μόνο σα. Το πολύ σωστό ότι μόνο μία πινακίδα για την πρώτη Σερών υπάρχει εκεί. Μήπως θα ήταν καλό να μιλήσουμε το εξής, για τη σημερινή σημασία κάποιος, της Αμφίπολης. Μα γι' αυτό λέω ότι πρέπει να την βάλουμε. Όχι, πρέπει να την βάλουμε στη σωστή της, της, να δώσουμε κάτι στη σωστή της διάσταση, κύριε Γεωργίου. Αυτό υπενήσουμε, ότι πρέπει να την βάλουμε ενδεχομένως στη σωστή της διάσταση και να μην μεγεθύνουμε ίσως πράγματα που θα θέλαμε να υπάρχουν αλλά δεν υπάρχουν. Δηλαδή όταν δεν έχει βρεθεί ένας τοπικός φορέας, ένας τοπικός άρχοντας να πει ρε εσείς, να βάλουμε και μια πινακίδα ότι εδώ είναι αρχαιολογικός χώρος, είναι η Αμφίπολη που εδώ και 30 χρόνια αυτό δεν είναι ψάχνουν, θέμα τοπικών φορέων. Αφού δεν αυτό θέλω να σου πω εγώ στην Εγνατία. Δεν είναι, μισό λεπτό, στο παρελθόν υπήρχε κανονικότατα ταμπέλα, θέλω να σου πω. Ο Λέοντας εκεί στην Αμφίπολη ήταν μια αγαπημένη και συνήθι στάση και όσο κάνω το ταξίδι αυτό πήγαινε κανονικά. Βέβαια. Από τότε που έγινε η Εγνατία, εγώ δεν ξέρω να κάνω λάθος κύριε Λεκάκη, η ταμπέλα, η μόνη η οποία υπάρχει για αρχαιολογικό χώρο, είναι στην Καβάλα οι Φίλιππι. Αμέσως μετά τη Θεσσαλονίκη. Μπράβο. Αν δεν κάνω λάθος. Πάμε παραπέρα. Δεν υπάρχει. Πάμε παραπέρα. Και δεν είναι θέμα. Δηλαδή, τι να πει, να πάει να βάλει ο Δήμαρχος. Δεν φτιάχνουμε μεγάλες ιδέες ξαφνικά όταν δεν υπάρχουν. Τόσα χρόνια αυτό, καταλάβατε ναι, το σκεπτικό. Ναι, αλλά βρέσει Ανδρέα, είδες και το τι έλεγε έτσι. Η κυρία Περιστέρη. Είπε η κυρία Περιστέρη, ορίστε, ο ταφικός περίβολος λέει είναι 500 μέτρα. 500 μέτρα. Αν, από τότε και αν δεν τώρα καταλάβαμε εμείς. Αν αυτό το ντοκουμέντο, θα ασχολιόταν κανείς το προηγούμενο διάστημα. Μα αυτό είναι το ερώτημα. Ότι και πριν από δύο χρόνια, μην κοροϊδευόμαστε, αν πριν δύο χρόνια ξαναβλέπαμε, γυρίζαμε το χρόνο πίσω, αυτή τη στιγμή μνημόσυνο κάνουμε, δεν είναι το μνημόσυνο το θέμα. Αυτό θα λέγαμε, έτσι δεν είναι κύριε Πανα. Δώσουμε χρήματα για μας καφέ στην ώρα που... Λοιπόν, μισό λεπτό. Κύριε Παναγούλη, κύριε Σαΐ, έρχομαι σε εσάς. Θέλω να δείτε, για να πάμε στο χάνι της γραβιάς. Ο κύριος Λεγάκης, ότι έχουν σπαταληθεί εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από το Υπουργείο Πολιτισμού. Ακριβώς. Για ασήμαντα πράγματα. Για φεστιβάλ. Και για ΜΚΟ και για ΜΚΟ. Για ασήμαντα πράγματα. Ο πολιτισμός. Κάτι εκατομμύρια για να δώσουμε μια παθιατρική παράσταση που να κάνουμε τον Αθανάσιο Διάκο αδελφή. Τα ξέρατε αυτά, τα θυμάστε αυτά, και να γίνουν αυτό... δύο παραστάσεις. Λέω ότι έχουν δοθεί εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ άσκοπα, ενώ η Ελλάδα τραβάει τα φώτα όλου του κόσμου για την ιστορία της. Έχετε υπόψη σας πόσοι ρεπόρτερ των διεθνών καναλιών είναι αυτή τη στιγμή στην Αμφίπολη? Το ξέρω. Πόσοι δημοσιογράφοι? Πάρα πολύ, πάρα πολύ. 300. Πάρα 300. Το ξέρω. Είναι 300 άτομα ακροβολισμένα από διεθνή πρακτορία. 300. Ναι. Μου τα λένε, μου μιλάω με τους ανθρώπους. Λοιπόν, κύριε Σαΐα, έρχομαι σε εσάς. Ωραία, ας κάνουμε το εξής. Να δούμε πάρα πολύ σύντομα αυτό το οποίο συμβαίνει με το χάνι της γραβιάς. Έχει κατατεθεί, κυρίες και κύριοι, ερώτηση στην Βουλή για τα όσα συνέβησαν. Γελάτε, κύριε Παναγούλη. Λοιπόν, υπήρξε ένας διαγωνισμός ο οποίος έγινε για να δοθεί σε ιδιώτη το χάνι της γραβιάς για την αξιοποίηση από το Δήμο των Δελφών. Δόθηκε. Υπήρξε και το τίμημα. Μπορούμε να το δούμε γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι αυτό.
για την αξιοποίηση. Είναι το μίσθο. 50 ευρώ το μήνα ή το χρόνο. 50 ευρώ. Ελάτε κύριε Παναγόγλη, εντάξει τώρα. 51 ευρώ το μήνα είναι το τίμημα. Δόθηκε για 51 ευρώ το μήνα. Μπορούμε να το δούμε, σας παρακαλώ. Θα δείτε, λέει, και το συνολικό. Λέει και για τους 12 μήνες, να το. 5-12-60. 5-12-60. 600 ευρώ το χρόνο. 612 πρέπει να είναι. Ναι. 612 πρέπει να είναι. 612. Για ένα, ναι. Ναι, αλλά δεν θα το χτίσει αυτός. Όχι, χτισμένο. Είναι κανονικά. Υπάρχει εκεί. Υπάρχει έτσι όπως ήταν. Έχει ανακαινιστεί, έχουν δοθεί χρήματα όλα από το Υπουργείο, έχει ανακαινιστεί και ο Δήμος Δελφών. Είχε γίνει μουσείο και επισκέψιμος χώρος. Επισκέψιμος και μπορούσαν να γίνονται και ωραία εκπαιδευτικά προγράμματα εκεί πέρα. Λοιπόν. Μπορεί να πάρει και από το ΕΣΠΑ τώρα λεφτά. Δεν το ξέρω ο Δήμαρχος αν τον είχε. Έχει γίνει. Στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο Δήμο, έχει συζητηθεί αρκετές φορές και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη διαμάχη για το θέμα αυτό μεταξύ του Δημάρχου και Αντιδημάρχου. Και τι θα γίνει, το κάνει αυτό ο ίδιο το συγκεκριμένο. Και το θέμα είναι. Το θα γατώ, τι θα γίνει, το κάνει. Δεν ξέρω τι θα το κάνει. Ταβέρνα θα το κάνει ή καφενείο. Το τίμημα πώς σας χάνει. Χάνει θα το κάνει. Πώς σας φαίνεται το τίμημα, κύριε Σαΐσας, πώς σας φαίνεται το τίμημα. Δεν το γνωρίζω τώρα. Αυτό κανονικά πρέπει να περάσει από την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δελφών. Έτσι, αλλά δεν το γνωρίζουμε. Αλλά έτσι όπως το βλέπουμε τώρα, μόνο χωρίς να βλέπουμε φωτογραφίες του κτηρίου ή χωρίς αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Το βλέπω πάρα πολύ χαμηλό. Δεν είναι κτίριο. Είμαι εξαπίνη. Το χάνει συγγραφέα, δεν είναι κτίριο. Ναι, όχι. Λέει το κτηριακό. Συγγνώμη, το διαβάσατε. Το έχει μέσα. Με λέει για κτηριακό χώρο, αν το προλαβαίνω να το διαβάσω. Το ποσό είναι γελίο για μένα. Ωραία, θα πάμε στο διάλειμμα και θα το δούμε μετά. Θα πάμε στο διάλειμμα και θα δούμε μετά. Περισσότερες πληροφορίες από Δήμο. Δηλαδή, για να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται, αν αξίζει 50 ευρώ, θα μα πείτε, κύριε Ισαία, μετά. Να σα το λέω από τώρα. Χωρίς να δω. Χωρίς να διαβάσω. Διαγωνισμός έγινε. Λοιπόν, δεν είναι χαριστική ανάθεση. Μήπως μπορείτε να βρείτε στο Δήμαρχο τον Δελφό να μας διαφωτίσει. Να βρούμε και τον Δήμαρχο να μας διαφωτίσει. Να πάμε πολύ σύντομα, σας παρακαλώ, για πολύ λίγα λεπτά στην Αμφίπολη. Ο συνάδελφος Σταύρος Παντωνίου βρίσκεται εκεί για να δούμε τι νεότερο υπάρχει και αν υπάρχει. Πού βρίσκονται οι αρχαιολόγοι. Σταύρο, μας ακούς. Καλησπέρα. Καλησπέρα από την Αμφίπολη. Λοιπόν, σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε, τι περιμένουμε. Περιμένουμε τη συνέχεια των ανασκαφών από τους αρχαιολόγους. Ισχύει αυτό το οποίο έχουμε πει εδώ και πάρα πολλές φορές, ότι εάν δεν προχωρήσει η αρχαιολογική σκαπάνη και δεν βγάλουν τα απορίσματα οι αρχαιολόγοι, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα με βεβαιότητα. Το μόνο βέβαιο, και σας μεταφέρω και το κλίμα που υπάρχει εδώ στη μικρή πόλη της Μακεδονίας, είναι ότι ελπίζουν όλοι για κάτι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ μεγάλο. Ήδη τα μέχρι τώρα αρχαιολογικά ευρήματα επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για ένα μοναδικό ταφικό μνημείο που όμοιό του δεν υπάρχει σε ολόκληρη τη χώρα, έτσι, όλα αυτά τα οποία έχουν βρει μέχρι τώρα, και μιλάμε για την είσοδο με τις σφίγγες, μιλάμε για τον πρώτο προθάλαμο, μιλάμε για τα δεύτερα, πίσω από τον πρώτο προθάλαμο, τις Καριάτιδες. Όλο αυτό συνθέτουν ένα μνημείο το οποίο όμοιό του δεν υπάρχει, αν σκεφτούμε και το μέγεθος του. Υπάρχει αισιοδοξία ότι θα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, και φυσικά το κυριότερο είναι εάν ο τάφος είναι αθλήτος ή συλλημένος. Να ρωτήσω κάτι στον άλλο. Το ρεπορτάζ εδώ από την Αμφίπολη. Σταύρο Παντωνίου, ο κύριος Λεκάκης, ένα ερώτημα. Να σας ρωτήσω κάτι. Είχε βγει μια ανακοίνωση πριν από λίγες μέρες για τις επιγραφές που βρέθηκαν εκεί πέρα και τα ενεπίγραφα επιστήλια. Μετά από λίγο αυτό μαζεύτηκε πίσω. Εσείς τι ξέρετε από εκεί πέρα. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα αυτό. Αυτό που μπορώ να σας μεταφέρω εγώ με βεβαιότητα, γιατί βρίσκομαι μόλις 2 χιλιόμετρα από το συγκεκριμένο χώρο, είναι ότι έξω από το Μουσείο της Αμφιπόλεως υπάρχει ακόμα και αυτή τη στιγμή αστυνομική δύναμη. Αυτό το οποίο ούτε στο μουσείο. Εδώ, ναι, ακόμα και αυτή την ερώτηση. Ώρα υπάρχει. Υπάρχει αστυνομική δύναμη που μέχρι τώρα δεν υπήρχε. Μέχρι τώρα στο Μουσείο της Αμφίπολης υπήρχε μόνο ένας φύλακας, ο οποίος νυχτερινός. Τώρα κάτι λέτε, κύριε Λεγάκη, θα μας το πείτε μετά. Τώρα υπάρχει περιπολικό. Υπάρχει περιπολικό της αστυνομίας. Κύριε Παπαντωνίου. Ναι, σας ακούω. Κύριε Παπαντωνίου, όσμωση από το τι λένε οι κάτοικοι έχετε.
υπάρχει πάρα πολύ αισιοδοξία. Μιλάτε, εντάξει, Σταύρο, μιλάτε με εργάτες της ανασκαφής. Οι κάτοικοι λένε ότι είναι ο Μέγας Αλέξανδρος. Τώρα το έχουμε ακούσει, μας το έχουν πει αρκετές φορές. Αυτό λένε οι κάτοικοι. Είναι το μεγάλο μυστικό. Οι συνεργάτες, μια και με ρωτήσατε, της ανασκαφής και όλη η ομάδα της κυρίας Περιστέρη, δεν μιλάει καθόλου. Και είναι απολύτως λογικό. Η δημοσιότητα την οποία έχει πάρει το θέμα τους έχει κάνει να κρατούν το στόμα τους ερμητικά κλειστό και να μην λένε τίποτα παρά μόνο όσα ανακοινώνει το Υπουργείο. Πάντως, όσον αφορά το κλίμα, μια και ρωτήσατε για τις επιτύμβιες στήλες που στην πορεία κάτι άλλαξε, βγήκε μια διάψευση από το Υπουργείο κτλ. Σας μεταφέρω αυτό με πλήρη βεβαιότητα, γιατί σας λέω είμαι πολύ κοντά στο χώρο και αυτή τη στιγμή. Υπάρχει αστυνομική δύναμη 24ωρη στο Μουσείο του Αμφιπόλεως. Λοιπόν, δεν μιλάω για το χώρο του τίμου του Λόφου Καστά. Υπάρχει 24ωρη αστυνομική δύναμη στο Μουσείο. Εγώ έχω καταλάβει. Να το κάνουμε φραγκοδίφραγκα, κύριε Παπαντονίου. Σταύρος Παπαντονίου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για τη διαφωτιστικότητα του. Να το κάνουμε φραγκοδίφραγκα. Λέτε ότι έχουν βρει. Ήταν ένας μόνος του στο μουσείο και ξαφνικά με το που γίνεται αυτό υπάρχει μια ομάδα που περιφρουρεί το μουσείο. Έτσι, λοιπόν, και λέτε ότι έχουν βρει τις επιγραφές. Αν τις έχουν βρει ή όχι, δεν είναι μόνο μία η επιγραφή που θα βρούνε. Σε ένα τέτοιο αυτός που έκανε αυτό το μνημείο, ο αρχιτέκτονος, ο κατασκευαστής, ήταν πολύ μεγάλος μάγκας. Ήταν πολύ μεγάλος μάστορας. Και μας έχει βάλει όλους εδώ πέρα τώρα να συζητάμε για αυτήν εδώ την μαγιά του. Δηλαδή, τι έχει κάνει μέσα. Έχει αποκρυπτογραφήσει και έχει κρύψει μυστικά όλης της Ελλάδος. Να σας πω κάτι. Ξέρετε πόσες ελληνικές πόλεις είχαν αποικίες στην περιοχή της Αμφιπόλεως? 42. Έλληνες από όλη την Ελλάδα, από τη Λέζο, από την Κρήτη, από την Αθήνα, από την Ήπειρο, από τη Φρυγία, από την Ιωνία. Και έτσι όπως πάμε, Μίλητο. Έχουμε βρει μόνο σφίγγες και καριάτιδες. Λοιπόν, ξέρετε πόσοι τα αφήνε στην περιοχή. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση. Λοιπόν, επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Η συζήτηση είναι ενδιαφέρουσα και κατά τη διάρκεια του διαλύματος. Δεν θα στο κρύβω. Με τον κύριο Κάκη πρέπει να κάνουμε εκπομπή ολόκληρη. Έχουμε χιλιάδες αναπάντητα ερωτήματα. Ο κύριος Ισαΐας, ένα ερώτημα. Ένα λεπτό μόνο. Πρώτα απ' όλα, πρώτο το ερώτημά μου να κάνω μια τοποθέτηση πολύ σύντομη. Απλά να πω ότι τέτοιες ώρες γενικότερα. Δεν είναι καλό να με εμψημιρούμε. Ενδεχομένως, σχετικά με το Υπουργείο Πολιτισμού και λοιπά, ναι, έχουν γίνει λάθη, αλλά απλά να ξέρουμε ότι το Υπουργείο Πολιτισμού. Αυτό το οποίο είπαμε είναι ότι υπάρχει ένα έβριμα που υπάρχει μια αρχαιολόγος που λέει ότι. Δεν του ελέγχει την αρχή. Εγώ είμαι υπέρ ότι ο ελληνικός πολιτισμός πρέπει να παίρνει όλα τα εργαλεία που χρειάζεται και όλο το ανθρώπινο υλικό. Μην διακόπτετε, ακούστε με. Έτσι, είμαι υπέρ του ελληνικού πολιτισμού. Όμως το κάθε Υπουργείο έχει συγκεκριμένο προϋπολογισμό και αυτός ο προϋπολογισμός διανέμεται. Έτσι, εμείς κάνουμε το αντίθετο από το ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς ξέρουμε. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια, έτσι, αυτό είναι. Αυτό είναι. Θα δούμε. Λοιπόν, ακούστε, λοιπόν. Είμαι υπέρ ότι ο Μέγας Αλέξανδρος. Φυσικά υπέρ της οικουμενικότητας. Εγώ θέλω να σας κάνω μία ερώτηση. Το οποίο με έχει συγκλονίσει. Με έχει συγκλονίσει η δήλωση του ιστορικού του κ. Σαράντου Καργάκου ότι αυτό εκεί μέσα υπάρχει ο Μέγας Αλέξανδρος. Και εγώ, βέβαια, μιλώ με το συνέστημα γιατί δεν έχω τις ίδιες επιστημικές γνώσεις ούτε για τις αρχαιολογίες. Εσείς το πιστεύετε αυτό, πρώτον. Δεύτερον, το χρονικό διάστημα για να χτιστεί αυτός ο ναός, έτσι που πιστεύω ότι υπάρχει βασιλική οικογένεια μέσα, συνδυάζει τον πολιτισμό της Αιγύπτου με τις σφίγγες, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, συνδυάζει τις Καριάτιδες όπου ήταν, σχετιζόντουσαν με την Αθήνα, και σχετίζεται και με τον μακεδονικό πολιτισμό. Ρωτώ εγώ, η μητέρα του Αλέξανδρου ήταν ποτέ δυνατόν να αφήσει το παιδί της να είναι θαμμένο στη Βαβυλώνα ή στην Αλεξάνδρεια και να μην το φέρει πίσω στα πάτρια δάφη? Αυτή είναι η ερώτηση. Πολλές ερωτήσεις. Θα απαντήσω μία. Έχω χρόνο να απαντήσω. Λοιπόν, γιατί εγώ πιστεύω ότι ο Μέγας Αλέξανδρος είναι μέσα. Γι' αυτό σας το λέω. Το λέω και παίρνω και το λίγο και το λέω. Όχι Μέγας. Ας ξεκινήσουμε από αυτό το οποίο ρωτάνε όλοι. Εσείς θεωρείτε, πιστεύετε ότι εκεί. Αφήστε το να μου απαντήσει όμως. Αυτό ρωτώ και εγώ, το ίδιο ερώτημα. Λέω από πού να ξεκινήσει και τι θέσατε 15 ερωτήματα. Λοιπόν, αν θα αφήνε η μάνα του. Για το Μέγα Αλέξανδρο, μετά θα πούμε. Η Ελληνίδα η μάνα, αν θα τον αφήνε. Θα σας πω λοιπόν ότι ο Σαράντος Καργάκος είναι ένας πολύ σοφός Έλληνας. Είναι αλήθεια. Εγώ τον πιστεύω. Και για να και το θαυμάζω. Είναι μεγάλος Έλληνας ιστορικός, από τους λίγους που έχουμε. Έτσι. Διόρθωσε και τα ημερτημένα των σχολικών βιβλίων που λέγατε προηγουμένως ότι δεν υπάρχουν ημερτημένα. Αρκετά εξ αυτό. Είναι το συνοστισμό της. Σωστά. Ο Σαράντος Καργάκος. Κυρία, χαίρεστε την κυρία Ρεπούση που σας έρχεται. Αφήστε. Πώς πήγαμε τώρα στην κυρία Ρεπούση. Ο Σαράντος Καργάκος είναι ένας άνθρωπος που θα έπρεπε πρώτα να ξεκινάμε από το Σαράντο τι λέει. Και ύστερα να πηγαίνουμε όλοι οι υπόλοιποι γύρω του να συζητάμε για το τι λέει αυτό. Συμφωνείτε λοιπόν, με την άποψη του κ. Καργάκου? Σας είπα προηγουμένως λοιπόν ότι ο Σαράντος Καργάκος είναι πάρα πολύ σοφός. Εντάξει, κατανοητό. Συμφωνείτε. Λοιπόν, πάμε λίγο παρακάτω. Κάτι... Είπατε κάτι για Αιγυπτιακό πολιτισμό και για σφίγγες. Σας έχω φέρει και λοιπόν, λοιπόν ακριβώς αυτό το είναι. Το χρυσό. Δεν ξέρω, παιδιά, τώρα πόσο. Στο χρυσό. Και έτσι, πείτε μου σε ποια κάμερα θέλετε. Σας έφερα να δείτε ότι η σφίγγα.
Ήταν 4. Νόμισμα λοιπόν, της Αμφιπόλεως, ήταν σύμβολο της Αμφιπόλεως, πολύ πριν της Αιγυπτίου. Ο κύριος Λεκάκης που είναι τα νομίσματα εδώ, αυτό είναι πολύ σημαντικό, το δείχνω σωστά. Λοιπόν, τα βλέπετε εδώ, λοιπόν, στο χρυσό εκεί. Νόμισμα, το οποίο είναι στην τρίτη σειρά. Ωραία, επάνω, είναι το βλέπετε σειρά. Τώρα, το βλέπετε με το δάχτυλο. Είναι αυτό εδώ το χρυσό νόμισμα. Είναι το νόμισμα, ένα από τα νομίσματα της Αμφιπόλεως, το χρυσό κιόλας μάλιστα, που έχει τη μεγαλύτερη του αξία, το οποίο έχει τη σύμβολο του τη Σφίγγα. Άρα η Σφίγγα ήταν κάτι κοινό, αγαπητό και σύμβολο στην περιοχή και στην ιστορία. Είναι από το βιβλίο του νομισματολόγου του Αστέριου Τσίντσιφου, το οποίο βρίσκεται εδώ πέρα, το βιβλίο αυτό, το Πέριξ Παγκαίου Ήπειρος, αυτό που σας έλεγα, του Τσίντσιφου το βιβλίο αυτό, σπουδαίος νομισματολόγος, όπου ο άνθρωπος τι έχει κάνει, αυτό που δεν έχει κάνει το Υπουργείο Πολιτισμού, αυτό που δεν έχουν κάνει όλα τα πανεπιστήμια, και θα έρθουμε να δούμε εδώ όχι μόνο των πολιτικών της ευθύνης, αλλά και των καθηγητών της ευθύνης. Θα τα πούμε όλα σήμερα. Λέει για, λοιπόν, για τις 9 οδούς, λέει ο κ. Τσίντσιφος εκεί στο βιβλίο του, και για το πώς οι αμφίπολοι εκείνη την εποχή ήταν. Ο κύριος Τσίντσιφος, ένας άνθρωπος μόνος του, ταύτισε 2.000 νομίσματα, 2.000 διαφορετικά νομίσματα, τα οποία τα είχαμε ατάφτιστα. Καταλαβαίνετε τι λέμε. Έχουμε έναν πλούτο ελληνικού πολιτισμού και κανένας δεν ενδιαφέρεται. Κανένα Υπουργείο Πολιτισμού, κανένας καθηγητής, κανένα 2.000 νομίσματα ατάφτιστα. Και πάμε ο λίγο. Ανδρέας και κλείνουμε, ναι. Έλατε, κύριε. Και πάμε, λίγο να... και πάμε λίγο να ρωτήσουμε και το καθηγητικό κατεστημένο, που βγαίνουν όλοι τώρα και επέρονται και λένε, μιλάνε για την Αμφίπολη. Πόσες διατριβές δώσαν αυτοί οι καθηγητές όλοι στους φοιτητές τους να κάνουν για την Αμφίπολη? Μπορείτε να μας πείτε τώρα, αυτά που με ενδιαφέρουν με μια κουβέντα, τι εκτιμάτε εσείς ότι υπάρχει εκεί, έτσι, να το καταλάβει και ο κόσμος, έτσι, χωρίς έτσι, χρησμούς έτσι, και υπονόμενα. Χρησμός είναι το βασικό ίδιο των Ελλήνων, της απαντήσης είναι ο χρησμός. Έτσι απλά δεν απαντιέται το θέμα. Γιατί έτσι απλά δεν απαντιέται το θέμα, γιατί θα μπερδέψουμε τον κόσμο. Τη δική μου την πρέπει να καταλάβετε λοιπόν, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος λοιπόν, ότι η Αμφίπολη ήταν το κέντρο του μακεδονικού πολιτισμού και σαφώς σε αυτό το σημείο, σε αυτό το κέντρο θα ήθελαν όλοι να ταφεί η βασιλική οικογένεια. Μάλιστα. Θα έκαναν τα απλήνατα δυνατά. Για τη μητέρα του Μέγα Αλεξάνδρου θα απαντήσω. Οπότε, συμφωνείτε μαζί μου. Υπάρχουν δύο σφίγγες και ένα λιοντάρι. Οι δύο σφίγγες σημαίνουν δύο γυναίκες. Το λιοντάρι σημαίνει ένα άντρα. Οι σφίγγες όταν έχουμε σε ταφικά μνημεία. Και οι δύο καριάτιδες. Δεν είναι καριάτιδες, να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό. Είναι ίδιον το θρακό να θάβουν τους νεκρούς τους με κόρες μέσα στο. Αυτό με τις καριάτιδες, πια οι Αθηναίοι όλα καριάτιδες τα βλέπουν. Βλέπουν γυναίκα και λένε καριάτιδες. Οπότε αυτό που λέτε, να το πω εγώ που δεν έχω θρακική καμία σχέση με την είναι θρακική καριάτιδες. Θρακική. Δεν λέγεται καριάτιδες. Ναι, λοιπόν, θεωρείτε ότι ο Μέγας Αλέξανδρος μαζί με τη μητέρα του και τη γυναίκα του είναι μέσα. Λοιπόν, μακάρι κυρίες και κύριοι να μας σώσει ο Μέγας Αλέξανδρος. Ευχή όλων μας, γιατί. Ελάτε κύριε Παναγιώλη. Από εδώ αρχίζουν τα δύσκολα όμως. Εγώ θέλω γιατί, να πω μετά τον τρίτο θάλαμο. Και θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω μια κακιά λέξη. Είναι ξεφτύλα ότι με αυτά τα ευρήματα και με αυτή την ανασκαφή το Υπουργείο Πολιτισμού δίνει 40.000 ευρώ για να συνεχιστεί. Ναι. Έδωσε. Τώρα δίνει περισσότερα. Τώρα είναι η απόλυτη ξεφτύλα. Τώρα δίνει περισσότερα, κύριε Παναγιώλη. Εδώ το πήρε υπό την αιγίδα του Πρωθυπουργός τώρα, κύριε. Να πείτε στον Τσίπρα να πάει οπωσδήποτε να αναλάβει και δέσμευση επί του τύμβου. Και για το θέμα της Αμφίπολης. Εμείς είμαστε υπέρ του πολιτισμού. Θα κλείσουμε, κύριε Παναγιώλη. Μακάρι, κύριε Γιάννη. Κύριε Παναγούλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Στάθης Παναγούλης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Σάι, ευχαριστούμε και εσάς πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Σταύρο Γεωργίου που ήσασταν εδώ. Ευχαριστούμε πολύ. Τον κύριο Γιώργο Λεκάκη. Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα των τηλεθεατών, κύριε Λεκάκη. Αυτά θα τα συγκεντρώσουμε και θα μας ξανάρθετε. Αυτό είναι δεύτερο.